Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Έχουμε τον κύριο Βαρδαλή, τον βουλευτή της δεύτερης εκλογικής περιφέρειας Θεσσαλονίκης με το Κομμουνιστικό Κόμμα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα κύριε Βαρδαλή. Καλημέρα σας κύριε Σταματόπουλε. Κύριε Βαρδαλή, διαβάζουμε ότι θα έχει μια εκδήλωση το Κομμουνιστικό Κόμμα αύριο στην Θεσσαλονίκη με αφορμή τη συμπλήρωση των 99 χρόνων από την ίδρυσή του. Με κεντρικό μιλητή βέβαια τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Πείτε μας, για ποιο λόγο να έρθει ο κόσμος στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο να παρακολουθήσει αυτή την εκδήλωση? Κοιτάξτε, ναι, πρώτα απ' όλα εμείς επιδιώκουμε αυτήν την άμεση επαφή και τη συζήτηση με τα λαϊκά στρώματα της πόλης μας και ιδιαίτερα τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες. Γιατί? Γιατί πρώτα απ' όλα αυτήν την επαφή την αξιοποιούμε να κουβεντιάσουμε τις θέσεις του κόμματος για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός. Τι λέει το ΚΚΕ? Και ανεξάρτητα εάν αρκετοί διαφωνούν με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, είτε γενικότερα είτε σε επιμέρους ζητήματα. Καταλαβαίνουμε όμως ότι ένας κόσμος θέλει να ακούσει τι λέει το ΚΚΕ παρά τις όποιες διαφωνίες έχει με τις θέσεις του. Και για το ότι σε πάρα πολλές εκτιμήσεις μας επιβεβαιωθήκαμε και εν πάση περιπτώσει είναι ένας διαφορετικός πολιτικός λόγος σε σχέση με τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Και παρά τη διαφωνία που έχει με το ΚΚΕ θέλει να παίρνει υπόψη το τι λέει, να παλεύει ένας κόσμος μαζί του. Και άρα λοιπόν έχει συμφέρον αρθεί να συζητήσει με το ΚΚΕ τις θέσεις, τις προτάσεις του. Πολύ περισσότερο τώρα, αυτή την περίοδο εννοώ τώρα, που το κόμμα μας πάει στο 20ο του συνέδριο και εκτιμά γενικότερα τις εξελίξεις διεθνώς θα έλεγα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη, πώς αυτές επηρεάζουν τη χώρα μας και άρα τα προβλήματα του λαού, τις λύσεις και τις προτάσεις που προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Κατά τη γνώμη μας λοιπόν, από όποια πλευρά και αν το δεις, ο λαός της πόλης έχει συμφέρον να συζητά με τον ΚΚΕ, πολύ δε περισσότερο να παλεύει μαζί του για τη λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Άρα συζητάμε για τα προβλήματα του λαού, επί της ουσίας, δηλαδή με μια κουβέντα. Με αυτήν την έννοια θα καλούσαμε και από το σταθμό σας τόσους μας ακούν να έρθουν να ακούσουν την ομιλία και βέβαια θα ακολουθήσει και συναυλία. Μια μεγάλη συναυλία με τον Γιάννη του Μαρκόπουλο, ναι. Βεβαίως. Κύριε Βαρδαλή, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη υπάρχει ένα κίνημα, θα λέγαμε, το οποίο είναι από την δεξιά και μάλιστα κάποιοι λένε ίσως και από την ακροδεξιά, όπου είναι εντελώς αντιευρωπαϊκό, ευρωσκεπτικιστικό, όπως θέλετε πείτε το, και λέει να φύγουμε, να διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια θέση περίπου έχει και το Κομμουνιστικό Κόμμα, με άλλη αφετηρία βέβαια, αλλά λέει να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα που και εσείς αλλά και κάποιοι δεξιοί θέλουν το ίδιο πράγμα? Να σας πω κάτι, ανοίγεται καταρχήν ένα μεγάλο ζήτημα, αλλά και σημαντικό ζήτημα. Απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Για να δώσουμε απάντηση σε αυτό το ερώτημα που μου κάνατε, θα πρέπει κατά τη γνώμη μας να δούμε τη βάση, την αιτία που δημιουργεί το πρόβλημα. Και ποιο είναι το ζήτημα κατά τη γνώμη μας? Είναι ότι πρέπει να δούμε πρώτα απ' όλα την οικονομία, τις εξελίξεις που υπάρχουν σε αυτές και πώς αυτές οι εξελίξεις επιδρούν στο υπηκό δόνημα, δηλαδή στην πολιτική. Κοιτάξτε να δείτε. Σήμερα είναι, δεν θα το αναλύσω, νομίζω όμως ότι συμφωνούμε με όσους μας ακούν, γενικότερα το σύστημα με το οποίο είναι οργανωμένη η οικονομία, αυτό που λέμε εμείς η καπιταλιστική οικονομία, που κυρίαρχο ρόλο παίζει το κεφάλαιο, οι επενδύσεις του δηλαδή και τα κέρδη του, με τον τρόπο λοιπόν που είναι οργανωμένη η οικονομία έχει πρόβλημα, έχει κρίση. Και αυτό μπορείτε να το δείτε παγκόσμια, διεθνώς δηλαδή. Δεν υπάρχει σήμερα μια οικονομία που να είναι ατμομηχανή, που να τραβήξει μπροστά και τις υπόλοιπες οικονομίες, τις καπιταλιστικές οικονομίες εννοούμε. Όλες οι χώρες έχουν λιγότερο ή περισσότερο κρίση. Βεβαίως κάποιες έχουν και ανάπτυξη. Όμως ακόμα και σε αυτές τις χώρες που έχουν ανάπτυξη, παραδείγματος χάρη πάρτε την Κίνα, οι ρυθμοί ανάπτυξης όλο και μειώνονται. Εδώ υπάρχει ένας προβληματισμός. Θέλουν να αντιμετωπίσουν λοιπόν αυτήν την κρίση που έχουν μπροστά τους. Εδώ υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας ακολουθούνταν μέχρι τώρα. Αυτό που λέγαμε και τελευταία δεν τα ακούτε βεβαίως, η παγκοσμιοποίηση ή διεθνοποίηση πιο σωστά της οικονομίας, η ανάπτυξη του ανταγωνισμού και η πιο ικανή
να αναπτύσσονται. Κάποιοι βεβαίως θα χάνουν με βάση τον ανταγωνισμό. Όμως μερίδα της αστικής τάξης αυτών των χωρών δεν έχει το ίδιο συμφέρον όπως κάποιες άλλες, για παράδειγμα με την ανάπτυξη του ανταγωνισμού, με τη διεθνοποίηση της οικονομίας, γιατί νιώθουν πιο ισχυρές και μπορούν να βγουν κερδισμένες από αυτόν τον ανταγωνισμό και προσπαθούν να περιοριστούν στα εθνικά τους σύνορα, διότι όλα τα μονοπόλια και τα διεθνή μονοπόλια βάσει τους έχουν ένα έθνος κράτος. Παίρνουν λοιπόν μέτρα για να ικανοποιήσουν τα δικά τους τα συμφέροντα, αυτές οι μερίδες της αστικής τάξης, ώστε να περιχαρακώνονται, να αναδεικνύουν δηλαδή το εθνικό. Και εδώ υπάρχει μία σύγκρουση. Ανάμεσα στις μερίδες της αστικής τάξης, να το πω πιο απλά, ανάμεσα στους επιχειρηματικούς ομίλους που έχουν συμφέρον από τη διεθνοποίηση της οικονομίας και σε αυτούς τους επιχειρηματικούς ομίλους που έχουν συμφέρον να κλειστούν στα δικά τους σύνορα, να πάρουν μέτρα προστατευτισμού, μέτρα ενάντια σε άλλα μονοπόλια που μπαίνουν στο έθνος κράτος και κυριαρχούν με βάση τον ανταγωνισμό, για να σώσουν τα δικά τους κέρδη. Εδώ τι έχουμε? Και στη μία και στην άλλη περίπτωση μιλάμε για τα συμφέροντα μερίδων της αστικής τάξης. Δεν έχει κανένα συμφέρον είτε από το ένα είτε από το άλλο, δηλαδή είτε από τον κοσμοπολιτισμό, την ανάπτυξη δηλαδή του διεθνισμού, είτε από την περιχαράκωση στο εθνικό, η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Και τα δύο γίνονται για να εξασφαλιστούν τα συμφέροντα της αστικής τάξης. Με αυτήν την έννοια, οι εργάτες, ο λαός, δεν έχει κανένα συμφέρον ούτε από το ένα ούτε από το άλλο. Και ερχόμαστε τώρα στο ερώτημα που μου βάλατε. Να διαλυθεί ή να μην διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση? Για τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ξένο προς τα συμφέροντά τους. Αυτό που χρειάζονται οι λαοί είναι να οικοδομηθεί η οικονομία με βάση την υπηρέτηση των δικών τους αναγκών, των σύγχρονων αναγκών του 21ου αιώνα, και όχι των αναγκών των επιχειρηματικών ομίλων, που αυτοί έχουν μία ανάγκη, να εξασφαλίσουν τα κέρδη τους. Άρα και στη μία και στην άλλη περίπτωση βάζουν τους λαούς να σκοτώνονται, να ματώνουν, διότι και εκεί θα πάμε, όταν δεν μπορούν να λύσουν τα οικονομικά τους προβλήματα με πολιτικά μέσα, ακολουθούν τον πόλεμο για να εξασφαλίσουν τα συμφέροντά τους. Αλλά και σε ειρηνική περίοδο, με το πιστόλι στον κρόταφο, εξασφαλίζουν τα συμφέροντά τους, δηλαδή τα κέρδη τους, σε βάρος των συμφερόντων των λαϊκών στρωμάτων. Θα έπρεπε να αποφασίσει ο λαός, όπως έγινε, ας πούμε, στη Μεγάλη Βρετανία, για το τι θέλει, με δημοψηφίσματα σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, εν προκειμένου. Ναι, αυτό είναι μια, κατά τη γνώμη μας, μια επίφαση δημοκρατίας. Δηλαδή, στη Βρετανία αποφάσισε ο λαός να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή τον καθοδηγήσαν με βάση τα συμφέροντα των μονοπωλίων των επιχειρηματικών ομίλων της Μεγάλης Βρετανίας. Το τι παρεμβάσεις γίνανε, αν θυμηθείτε λίγο εκείνη την περίοδο, και όχι μόνο από τα ντόπια μονοπόλια της Αγγλίας, της Μεγάλης Βρετανίας, αλλά όλες οι χώρες παρεμβήκαν για να εξασφαλίσουν τα συμφέροντά τους, είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλο τρόπο. Η γνώμη μας λοιπόν είναι, δεν ξέρω να το πω όσο πιο απλά μπορώ για να γίνει κατανοητό σε αυτούς που μας ακούν τουλάχιστον, ο λαός πρέπει να αποφασίζει με βάση την ικανοποίηση των δικών του συμφέροντων. Να λέει, για παράδειγμα, ο εργάτης, εγώ ποιο πρόβλημα έχω? Είναι μικρός ο μισθός, το μεροκάματο, δεν μπορώ να ζήσω. Με βάση αυτό να κρίνουμε τις εξελίξεις και να αποφασίζουμε. Νομίζω όμως ότι στο δημοψήφισμα της Μεγάλης Βρετανίας, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος, δεν ήταν αυτό το βασικό κριτήριο, αλλά το πώς οι επιχειρηματικοί όμιλοι της Αγγλίας θα γίνουν πιο ισχυροί στην περίπτωση δηλαδή που φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, αλλά με τη διαφορά ότι οι επιχειρηματικοί όμιλοι γενικά θέλουν να μείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τους συνέφερε να προωθούν τα προϊόντα τους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, με μια κοινή πολιτική. Όχι όλοι οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Είναι αυτό που σας είπα στην αρχή. Υπάρχουν αντιτιθέμενα συμφέροντα και μέσα στην ίδια την αστική τάξη. Άλλοι έχουν συμφέρον όντως να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να περιχαρακωθούν στο εθνικό, να χαράσουν αυτή την πολιτική με βάση την οποία τους βολεύει, παίρνοντας μέτρα ενάντια σε άλλα ξένα μονοπόλια που δραστηριοποιούνται στη Μεγάλη Βρετανία και πιστεύουν ότι έτσι, με αυτόν τον τρόπο, θα εξασφαλίσουν τα συμφέροντά τους. Όμως δεν το έχουν αυτό όλοι οι επιχειρηματικοί όμιλοι, είτε στη Μεγάλη Βρετανία είτε στην Αμερική. Αυτό δεν συμβαίνει τώρα με τον Τραμπ. Γιατί, λέει, θα αναθεωρήσω ή δεν θα υπογράψω
την ITTP, δηλαδή την εμπορική συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης. Την ίδια προσπάθεια κάνει και ο Τραμπ, εκφράζει μερίδα της αστικής τάξης, μερίδα των επιχειρηματικών ομίλων. Υπάρχει και άλλη μερίδα που από αυτήν την πολιτική δεν θα κερδίσει, θα χάσει. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή ποια μερίδα κυριαρχεί είναι το βασικό σε κάθε χώρα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα όχι μόνο είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι και σε μηχανισμούς στήριξης και σε μνημόνιο και όλα αυτά τα οποία όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά από το 2010 μέχρι σήμερα. Τη στιγμή αυτή λοιπόν που είμαστε σε ένα τέτοιο περιτύλιγμα, να το πούμε, υπάρχει η αξιολόγηση, η οποία δεν κλείνει. Αυτό εσείς πιστεύετε ότι θα δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα στην οικονομία ή ούτως ή άλλως είμαστε που είμαστε κατεστραμμένοι, οπότε και αυτό δεν θα είναι κάτι το επιπλέον? Κοιτάξτε κύριε Σταματόπουλη, εμένα μου αρέσει να μιλώ συγκεκριμένα και όχι με γενικούς όρους. Τι σημαίνει θα δημιουργήσει προβλήματα στην οικονομία? Ας πούμε για μένα, για τον εργαζόμενο. Μιλάνε για μια ενδεχόμενη ακόμα επιστροφή στη δραχμή, ας πούμε, γι' αυτό το λέω. Το κατάλαβα το ερώτημα. Γιατί λέω ότι πρέπει πάντα τα λαϊκά στρώματα να βάζουν μπροστά τα δικά τους τα συμφέροντα και με βάση αυτό να κρίνουν? Για παράδειγμα, θα δημιουργηθούν προβλήματα, το ερώτημα. Στην οικονομία, ποια οικονομία? Την οικονομία του εργάτη, του αγρότη, του αυτοαπασχολούμενου, επαγγελματοβιοτέχνη και εμπόρου. Μα κοιτάξτε να δείτε, τώρα που είμαστε μέσα σε όλα αυτά που αναφέρατε, στα μνημόνια, στην αξιολόγηση κτλ., δημιουργούνται προβλήματα στην οικονομία των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων, βεβαίως. Και αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική, θα σταματήσουν τα προβλήματα, σε καμία περίπτωση. Όχι μόνο δεν θα σταματήσουν, αλλά θα οξυνθούν ακόμη παραπέρα. Καλά, η κυβέρνηση λέει το αντίθετο πάντως. Τα θεωρητικά, τα πολιτικά, προσέξτε να δείτε, τώρα δεν έχει ο λαός εμπειρία. Δηλαδή είναι η πρώτη αξιολόγηση που περνάμε. Είναι η δεύτερη αξιολόγηση, σας θυμίζω, του τρίτου μνημονίου. Περάσαν μια σειρά αξιολογήσεις, 5-6 σε κάθε μνημόνιο. Και κάθε φορά συνέβαινε το εξής. Μετά το πέρας της αξιολόγησης ερχόντουσαν καινούργια μέτρα. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Καινούργια μέτρα σε βάρος του λαού, σε βάρος των εργαζόμενων, των αγροτών, των αυτοαπασχολούμενων. Μα δεν νομίζω πλέον ότι μπορούμε να αντέξουμε καινούργια μέτρα. Έχουμε φτάσει στο αμήν, κύριε Βαρδαλή. Οπότε... Κοιτάξτε, αυτό ναι, μπορεί να το αξιοποιούν και εγώ συμφωνώ. Δεν πάει παραπέρα. Όμως, να ξέρετε ποιο πρόβλημα έχουν αυτοί. Παρά το ότι πάρθηκαν μια σειρά μέτρα και με τα τρία μνημόνια, η ρημάδα, η μηχανή της καπιταλιστικής οικονομίας στη χώρα μας δεν παίρνει μπροστά. Και άλλη λύση δεν έχουν. Είτε αντέχουμε είτε δεν αντέχουμε, αυτοί θα συνεχίσουν να παίρνουν μέτρα σε βάρος μας. Διότι ο στόχος τους είναι να πάρει μπροστά αυτή η καπιταλιστική οικονομία. Και νομίζω ότι και εδώ θα συμφωνήσουμε όλοι μας, ότι συνεχίζουμε να είμαστε σε κρίση. Έτσι δεν είναι? Και άρα λοιπόν ποια διέξοδο θα βρουν? Γιατί λοιπόν μπαίνει στο τραπέζι τώρα να μειωθεί το αφορολόγητο, για παράδειγμα? Δεν αντέχουμε μήπως? Βεβαίως δεν αντέχουμε. Δεν μπορούμε να ζήσουμε. Ούτε συζήτηση. Με 5 χιλιάρικα που θα το κατεβάσουν, γιατί θέλουν να κόψουν και άλλο τις συντάξεις? Λοιπόν, τέτοιου είδους μέτρα κατά τη γνώμη μας είναι σίγουρο ότι θα πάρθουν. Και προσέξτε, και πριν το 18, γιατί γίνεται η συζήτηση τι θα γίνει μετά το 18, η γνώμη του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, και ας το σημειώσουν όσοι μας ακούν, είναι ότι θα πάρθουν μέτρα και πριν το 18 και μετά το 18. Και με την αξιολόγηση αν θα κλείσει άμεσα, και με την αξιολόγηση αν θα κλείσει με καθυστέρηση, ξέρω εγώ, 2, 3, 5 μηνών. Η γνώμη μας είναι ότι κάποια στιγμή θα κλείσει. Διότι είναι προς το συμφέρον της αστικής τάξης της χώρας μας να πάρθουν τέτοια μέτρα. Αλλιώς κερδοφορία δεν έχουν. Γιατί παρά το ότι, σας είπα, πάρθηκαν μια σειρά αντιλαϊκά μέτρα, δεν μπόρεσε να αυξηθεί η κερδοφορία τους και άρα έχουν πρόβλημα. Αυτό είναι η κρίση που περνάμε. Αυτοί δεν έχουν κέρδη. Τότε έχουμε κρίση. Επειδή δεν βλέπουμε... είναι γιατί τα φάγαμε ή δεν ξέρω εγώ τι, εν πάση περιπτώσει, χίλιες δυο δικαιολογίες που βρίσκουν για να πλασάρουν αυτό, να ξεχάσει ο κόσμος ότι η δράση του κεφαλαίου με σκοπό να εξασφαλίσει την κερδοφορία του είναι το πρόβλημα. Αυτό μας δημιουργεί όλα αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα. Και επειδή βλέπουμε μια κινητικότητα από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος και αύριο στην εκδήλωση 6,5 ώρα στο Αλεξάνδριο, είχαμε την ομιλία του κυρίου Κουτσούμπα στην Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Συνάντηση, είχαμε συνέντευξή του στο Real FM. Γενικά βλέπουμε μια κινητικότητα και άλλες ομιλίες και στην Αθήνα να γίνονται. Πώς βλέπετε τον κόσμο, έτσι, ας πούμε, τι μαθαίνετε? Ο κόσμος που έχει αγανακτήσει φυσικά από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ αλλά και γενικά από το μνημόνιο από το 10 μέχρι σήμερα, έρχεται κοντά στο Κομμουνιστικό Κόμμα ή ακόμα πιστεύει, ας πούμε, στα αλλαστικά κόμματα, να το πούμε έτσι? Ναι.
Κοιτάξτε, επειδή εγώ σας είπα ότι μιλώ ειλικρινά. Βεβαίως υπάρχει πρόβλημα. Η αγανάκτηση μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Και όσο θα συνεχίζεται αυτή η πολιτική, άλλο τόσο θα μεγαλώνει η αγανάκτηση του κόσμου. Όμως εκεί ακριβώς βρίσκεται και το πρόβλημα. Ότι αυτή η αγανάκτηση, για να μεταφραστεί σε αγώνα και μάλιστα σε έναν αγώνα αποτελεσματικό, με την έννοια να λύσει τα προβλήματά του, δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει στις μέρες μας. Θα θέλαμε να συμβεί και η εξόρμηση που κάνουμε, η συζήτηση με το λαό, σε αυτό το στόχο αποσκοπεί. Να κουβεντιάσουμε τη διέξοδο και τον προσανατολισμό αυτής της αγανάκτησης σε έναν αγώνα τέτοιο που να έχει απέναντί του τον πραγματικό αντίπαλο και όχι να χτυπάει το Σαμάρι αντί για το Γαϊδούρι, για παράδειγμα. Αυτή την προσπάθεια κάνουμε. Δυστυχώς, μακάρι να ήταν καλύτερα τα πράγματα. Αλλά δυστυχώς δεν είναι. Υπάρχουν αιστείες αντίστασης. Δηλαδή υπάρχει ένας κόσμος που θέλει να παλέψει. Όμως όλα τα άλλα κόμματα, αντί να του λένε πάλεψε, του λένε κάτσε στη γωνία, περίμενε να έρθω εγώ να γίνω, για παράδειγμα, εκλογές, να φύγουν αυτοί, να έρθουμε εμείς για να σου λύσουμε τα προβλήματα. Ο κύριος Μητσοτάκης. Λέμε το εξής απλό τώρα, χωρίς να το αναλύω. Σωτήρες δεν υπάρχουν. Εάν ο ίδιος δεν αποφασίσει να αγωνιστεί για να λύσει τα προβλήματά του, και σε αυτή την περίπτωση θα βρει δίπλα του το κουκουέ, στον αγώνα του. Για να μην πω μπροστά. Δίπλα του, μαζί του. Να παλέψουμε μαζί λοιπόν να βρούμε λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Κανείς δεν πρόκειται να μας λύσει τα προβλήματα. Αυτή είναι η δική μας γνώμη. Και βεβαίως, όσο πιο ισχυρό είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, γι' αυτό καλούμε τον κόσμο να συμπορευτεί μαζί μας, μαζί με το Κομμουνιστικό Κόμμα, παρά τις όποιες διαφορές μπορεί να έχει με την πολιτική του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, δεν πρόκειται να χάσει από ένα ισχυρό κουκουέ. Και μια τελευταία ερώτηση. Θα κερδίσει σίγουρα. Mm-hmm. Έχουμε τους αγρότες που έχουν εξαγγείλει τώρα κινητοποίησεις. Νομίζω ότι πολλά από τα αιτήματά τους, γιατί είχαμε και χτες εδώ τον κύριο Ρίζο Μαρούδα και μας τα εξήγησε, είναι λογικά αιτήματα. Νομίζω έχουν δίκιο. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια έτσι, να το πούμε, αντίθεση στον τρόπο διαμαρτυρίας, δηλαδή στο κλείσιμο της Εθνικής Οδού. Το κουκουέ πώς τοποθετείτε σε αυτό? Κοιτάξτε, καταρχήν πιστεύουμε ότι οι αγρότες έχουν δίκιο, δεν πάει παραπέρα, μιλάμε για προβλήματα επιβίωσης. Ήδη, αν θα δείτε τα στοιχεία των τελευταίων χρόνων, μια σειρά αγρότες, αγροτικές οικογένειες ξεκλήριζονται, φεύγουν από την αγροτική παραγωγή δηλαδή. Έχουν μείνει το 1 τρίτο, κάποτε ήμασταν 22% πριν 15 χρόνια και τώρα έχουμε φτάσει στο 6 και κάτι παρακάτω. Τις 100 του οικονομικά ενεργού πληθυσμού που ασχολείται με την αγροτική οικονομία. Και αυτό το κακό θα συνεχιστεί. Όσον αφορά τις μορφές, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς, σαν κομμουνιστικό κόμμα, όχι τώρα, ανέκαθεν, εμείς λέμε το εξής, ότι οι ίδιοι οι αγωνιζόμενοι, είτε στη συγκεκριμένη περίπτωση οι αγρότες, είτε αύριο μεθαύριο οι εργάτες, ή οποιοδήποτε άλλος κλάδος της εργαζόμενη και λαϊκά στρώματα αποφασίσουν να αγωνιστούν, τη μορφή του αγώνα θα την αποφασίσουν αυτοί. Δεν θα το στην υποδείξει κανένας. Και βεβαίως ούτε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Όλες οι μορφές αγώνα είναι, κατά τη γνώμη μας, επιτρεπτές από τη στιγμή που οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, οι αυτοαπασχολούμενοι έχουν δίκιο. Εδώ θέλω να πω το εξής. Επειδή το αξιοποιούν αυτό με το κλείσιμο της Εθνικής Οδού για να βάλουν κάποιες άλλες κοινωνικές ομάδες και στρώματα της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους αγρότες. Οι εργάτες, οι αγρότες, οι αυτοαπασχολούμενοι έχουν τα ίδια προβλήματα πάνω κάτω και κυρίως είναι η ίδια η αιτία που τους τα δημιουργεί και τα οξύνει ακόμη παραπέρα. Άρα όλοι μαζί, παρά το ότι δημιουργούνται κάποια προβλήματα, όταν κλείνει ένας δρόμος για παράδειγμα, δημιουργείται πρόβλημα. Όταν απεργεί ένα εργοστάσιο και δεν βγαίνει παραγωγή και υπάρχει έλλειψη της συγκεκριμένης παραγωγής, προφανώς δημιουργείται πρόβλημα. Αλλά άλλο δρόμο η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα να διεκδικήσουν λύσεις στα προβλήματά τους δεν έχουν. Άρα λοιπόν να αξιοποιήσουν όποια μορφή αυτοί συλλογικά αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν, εμείς το κουκουέ θα το βρουν δίπλα τους. Δεν θα πούν ποτέ ότι το κουκουέ δεν θα πει ποτέ, ξέρετε, είστε παράνομοι, όπως λένε τα άλλα κόμματα, γιατί κλείνετε τους δρόμους. Όντως, θα είμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά. Γιατί και χτες που είχαμε τον κύριο Κέλλα από τη Νέα Δημοκρατία και από τη Λάρισα, μας είπε ότι συμφωνία με τους αγρότες, αλλά διαφωνεί στον τρόπο διαμαρτυρίας. Έχετε δίκιο. Βλέπετε λοιπόν αυτό.
Τι θέλουν δηλαδή, να, από ένα όπλο που έχουν οι εργάτες, οι αγρότες, τώρα με τις κινητοποιήσεις τους, να παραιτηθούν. Γιατί να παραιτηθούν? Οι άλλοι έχουν άλλο όπλο. Αποφασίζουν και παίρνουν τέτοιου είδους αντιλαϊκά μέτρα, ξεκληρίζουν τους αγρότες. Γι' αυτό τι θα κάνουμε? Κάθε 4 χρόνια να αλλάζουμε τον έναν με τον άλλον και να ακολουθούν την ίδια πολιτική? Λοιπόν, αν δεν πιέσει ο εργάτης, αν δεν πιέσει ο αγρότης, έστω και επιμέρους λύσεις, δεν λέω ότι θα λυθούν όλα τα προβλήματα με μια απεργία ή με έναν αγώνα, αλλά έστω και κάποιες κατακτήσεις που θα έχουν, θα τις έχουν μόνο με τέτοιου είδους αγώνες. Γι' αυτό εμάς θα...